Προστατεύουμε τα σύνορά μας, καταπολεμούμε τα κυκλώματα των διακινητών και η Ελλάδα διασώζει καθημερινά ανθρώπους σε ξηρά και θάλασσα. Αυτό το μήνυμα εξέπεμψε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Τσάμπα Κέρεση. Τον ενημέρωσε και για το πρόσφατο περιστατικό με τους 92 γυμνούς μετανάστες στον Εύρο. Ο πρόεδρος ευχαρίστησε τις ελληνικές αρχές για τη διάσωση αυτών των ανθρώπων. Θεώρησε ότι είναι απαράδεκτο ως περιστατικό. Η βασική γραμμή της συζήτησής μας με τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης είναι ότι στο μεταναστευτικό δεν μπορούμε να επιτρέπουμε σε κυκλώματα λαθοδιακινητών να εξευτελίζουν ανθρώπους, να εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο και να αποφασίζουν τελικά ποιοι θα έρθουν να ζήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεταναστευτική κρίση πρέπει να αντιμετωπιστεί μόνο με συντονισμένες ενέργειες. Ο Νότης Μηταράκης αναφέρθηκε και στην πρόσφατη ομιλία του Τούρκου Προέδρου και τις ευθείες κατηγορίες Ερντογάν ότι πνίγονται με ευθύνη της ελληνικής ακτοφυλακής μετανάστες στο Αιγαίο. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Ερντογάν αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που, αν συνέβη, συνέβη σε τουρκικά χωρικά ύδατα. Το τόνισα και αυτό σήμερα στην συνάντησή μου με τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Ένα περιστατικό που, αν συνέβη, ήταν ευθύνη της τουρκικής ακτοφυλακής να διασώσει αυτούς τους ανθρώπους. Όσο επιτρέπουμε σε κυκλώματα λαθοδιακινητών να βάζουν ανθρώπους σε φουσκωτές βάρκες, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία εμπειρία της θάλασσας, για να φύγουν από τα τουρκικά παράλια με κατεύθυνση την Ελλάδα ή την Ιταλία, κάθε μέρα που αυτό το επιτρέπουμε, θέτουμε ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο.